μέσα στο βιβλίο. Στη συνέχεια υπάρχει αναφορά στις προσπάθειες που κάνουν η Τουρκία, αλλά και οι μηχανισμοί του τουρκικού κράτους ή οι μηχανισμοί που ίδρυσε μέσα στο ελληνικό κράτος, στα όρια της ελληνικής επικράτειας, δια του τουρκικού προξενείου η Τουρκία, για να δημιουργηθεί μία ανεξάρτητη μειονοτική οικονομία. Ξέρετε, οι Τούρκοι είναι ένας λαός και οι μουσουλμάνοι είναι ένας λαός που είναι υπάκουοι στα κελεύσματα του κράτους, του τουρκικού κράτους και του ελληνικού. Μόνο που το ελληνικό κράτος δεν έχει μια συγκεκριμένη πολιτική απέναντι στο ζήτημα αυτό. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη, σταθερή, καλά σχεδιασμένη πολιτική. Είναι υπάκουοι λοιπόν στα κελεύσματα του τουρκικού κράτους και γι' αυτό μπόρεσε και έγινε πράξη σε κάποιο βαθμό αυτός ο σχεδιασμός της Τουρκίας για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης μειονοτικής οικονομίας στην περιοχή της Θράκης. Επίσης, επιδιώκεται η πολιτιστική, το τελευταίο διάστημα μιλάμε κυρίως, η πολιτιστική ομογενοποίηση των πληθυσμών, αυτών των θρησκευτικών και των εθνικών ομάδων που υπάρχουν, των εθνοτικών ομάδων που υπάρχουν στη Θράκη, και αναφέρουμε θρησκευτικών γιατί δεν είναι όλοι Σουνίτες, είναι και Μπεκτασίδες και η Ρωμά θα έλεγα ότι είναι ίσως και εξ αντικειμένου αγνωστικιστές, δηλαδή προσεγγίζουν εύκολα σε κάποιες στην κρατούσα θρησκεία και αποδέχονται ορισμένα στοιχεία της κρατούσας θρησκείας. Είναι όμως άνθρωποι με ελεύθερο πνεύμα και δεν υπακούν και δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη θρησκεία. Επίσης, η Τουρκία λοιπόν, κυρίως με δημιουργία συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων που ξεφυτρώνουν στην κυριολεξία σαν μανιτάρια, όπως θυμάστε στην Εφταετία κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Αυτή το κάμα, κάθε πόλη και σύλλογο, κάθε χωριό και πολιτιστικό σύλλογος και κάνουν φεστιβάλ, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο, πέραν της εθνοτικής, της εθνικής αλλά και της πολιτιστικής ομογενοποίησης των κατοίκων της, των μουσουλμάνων της Θράκης. Επίσης, την τελευταία περίοδο γίνεται αναφορά στις προσπάθειες της Τουρκίας να προβάλλει το ζήτημα διεθνώς, δημιούργησε μηχανισμούς καλά πληρωμένους και καλά στελεχωμένους που καθοδηγούνται σωστά από αντίστοιχους συλλόγους που υπάρχουν στην Τουρκία αλλά και από οργανώσεις που ελέγχονται από το τουρκικό κράτος, προχώρησε στην οργάνωση συλλόγων σε όλη την Ευρώπη Ελλήνων, Μουσουλμάνων, Θρακών οι οποίοι κατοικούν στην Ευρώπη και έτσι με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεται διάφορες διεθνείς οργανώσεις και φόρα που υπάρχουν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και εκεί σταθερά προσπαθεί να προβάλλει το θρακικό ζήτημα σύμφωνα με τη δικιά της σκοπιά και να καταδείξει τις παραβιάσεις, όπως θεωρεί αυτή ότι υπάρχουν, των δικαιωμάτων των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, έτσι τους ονομάσει, που είναι και αυτό ένα ζήτημα που σταδιακά παίρνει διαστάσεις ενοχλητικές για την πατρίδα μας. Ένα άλλο ζήτημα που αναλύει ο Τάσος είναι το ζήτημα της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη και εκεί θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, πρέπει να διαβάσετε πώς βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια και στην ουσία το ελληνικό κράτος, ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία του 1968 πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, δώσαμε το δικαίωμα στην Τουρκία να διδάσκει σε παιδιά που γεννιούνται με μητρική γλώσσα την πομαγκική να τα εκτουρκίζουμε με αυτή τη συμφωνία που υπογράφηκε το 1968 και δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν αυτή η συμφωνία να πεταχτεί, να τη σκίσουμε όπως και το μνημόνιο και να την πετάξουμε στα καλάθια. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει και εκεί υπάρχει μία αναφορά του, μία καλή ανάλυση του Τάσου στο ζήτημα της μειονοτικής εκπαίδευσης. Γίνεται αναφορά στους Αθηκάνους, που και αυτό δεν το γνωρίζουμε όσοι δεν ασχολούμαστε με το θέμα επαγγελματικά, στους Μπεκτασίδες, μια πολύ σημαντική συνιστόσα της μουσουλμανικής μειονότητας, τους οποίους έχουν κατορθώσει, έμειναν με τη θρησκεία τους αυτή αιώνες, πολλούς αιώνες οι Μπεκτασίδες, δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες χτίζουν τζαμιά
σε χωριά Μπεκτασίδων, αλλά και γιορτές που έκαναν οι Μπεκτασίδες που δεν έχουν καμιά σχέση με τους Σουνίτες, σταδιακά αλώνονται από τα όργανα του τουρκικού προξενείου και, ας πω μια έκφραση, σουνιτικοποιούνται και οι γιορτές των Μπεκτασίδων. Και φυσικά εκεί που μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο του Τάσου έχει στοιχεία που δεν μπορείτε να τα βρείτε πουθενά αλλού, είναι η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων της Τράκης, εξαιρετικό κομμάτι του βιβλίου, και εκεί πραγματικά βαράνε τα καμπανάκια για όλους μας. Όσον αφορά την πρόταση, που επαναλαμβάνω, ίσως είναι ο μόνος που έγραψε βιβλίο για τη Θράκη και έχει μια συγκροτημένη και ρεαλιστική πρόταση για το ζήτημα, κάνει μια αναφορά στη στρατηγική σημασία της Θράκης. Δεν θα επεκταθώ πολύ, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται διάλογος και να απαντήσει και ο συγγραφέας, αν θέλετε, και εγώ σε κάποιες ερωτήσεις σας για το θέμα. Υπάρχει λοιπόν η ανάλυση του Τάσου για τη στρατηγική σημασία της Θράκης, που σχετίζεται, η πρότασή του σχετίζεται φυσικά και με την στρατηγική σημασία για την Ελλάδα και για τον Ελληνισμό. Κάνει αναφορά στην πολιτική της Τουρκίας για να μπορέσει να εκφράσει την, και να κάνει την πρότασή του. Προτείνει έχει πρόταση για το εκπαιδευτικό ζήτημα και για το μεταναστευτικό της περιοχής. Κάνει συνολική θεώρηση της ελληνικής πολιτικής στην Θράκη και προχωράει στη νέα πρόταση, στη νέα ελληνική πολιτική στη Θράκη, ΝΕΠ την ονομάζει, με αρκτικόληξα, αν κάνει αναφορά στην ιδιαίτερη αξία που έχει ο νομός Εύρου, αλλά και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο δυστυχώς είναι, έχουμε στα χέρια μας ένα τρομερό εργαλείο, αφενός μεν για να ισχυροποιήσουμε την γεωπολιτική αξία της χώρας, αφετέρου να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του Εύρου και ολόκληρης της Θράκης, και μιλώ για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τον κάθετο σιδηροδρομικό άξονα που είναι έτοιμος και θα τον εκμεταλλευόμαστε δεκαετίες τώρα. Εκεί κάνει μια σημαντική αναφορά. Επίσης, μιλά για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής που έχει δυνατότητες και ιδιαίτερα της παράλιας περιοχής της Ροδόπης που είναι τουριστικά αναξιοποιητή, και ολοκληρώνει το βιβλίο με 4 παραρτήματα, έχει στάσιμο. Με 4 παραρτήματα που... Ναι, με 4 παραρτήματα. Το ένα είναι η ελληνική πολιτική τουρκισμού των Πομάκων τη δεκαετία του 50. Το δεύτερο παράρτημα είναι υπόμνημα συντηρητικών μουσουλμάνων προς την ελληνική διοίκηση. Οι άνθρωποι ήθελαν να είναι μαζί μας, αλλά τους αφήσαμε έκθετους, έγιναν και εκεί εγκλήματα. Έχει 2 σημαντικές ανοιχτές επιστολές προς την ελληνική πολιτική ηγεσία σχετικά με την επέμβαση μουσουλμανικής μειονότητας. Και το τέταρτο είναι η αστυφιλία στη Θράκη και η συνέπειά της στους πληθυσμούς της υπαίθρου. Δεν θέλω να καταναλώσω άλλο χρόνο, θέλω να δώσω τον χρόνο στον, ή μάλλον η προεδρεύουσα να δώσει τον χρόνο τον λόγο στον συγγραφέα, να μας μείνει λίγος χρόνος για να, αν θέλετε, να απαντήσουμε και να κάνουμε συζήτηση τέλος πάντων, γιατί και η σειρά των εκδηλώσεων λέγεται ανοιχτή διάλογη, έτσι, όχι ανοιχτή μονόλογη. Λοιπόν, εδώ συνοψίζοντας και φεύγοντας λίγο για το βιβλίο, θέλω να πω το εξής, ότι το θρακικό ζήτημα, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, είναι λίγο αδόκιμος όρος, γιατί η Θράκη δεν είναι μόνο αυτή, θρακικό ζήτημα είναι και η Ανατολική Θράκη, αλλά και η Βόρεια Θράκη, η μετονομαστήσα Ανατολική Ρωμιλία, η Θράκη είναι και αυτή. Εν πάση περιπτώσει, το θρακικό ζήτημα, το ελλαδικό θρακικό ζήτημα, ή το θρακικό ζήτημα της ελλαδικής Θράκης, συνδέεται με το κυπριακό ζήτημα και συνδέεται εξαντικειμένο πέραν των γεωπολιτικών πτυχών. Εδώ η Τουρκία και στο κυπριακό και στο θρακικό εκμεταλλεύτηκε 2 παράγοντες. Ο πρώτος είναι η γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας σε σχέση με αυτήν της Ελλάδας για τους συμμάχους μας, τους δυτικούς μας συμμάχους. Δυστυχώς, ιδιαίτερα την περίοδο του ψυχρού πολέμου, η Τουρκία είχε μεγαλύτερη γεωπολιτική αξία για το ΝΑΤΟ και για τη Δύση,
κυρίως για, για τις ΗΠΑ και την Αγγλία, τον αγγλοσαξονικό παράγοντα, και εκεί η Τουρκία αντιλήφθηκε αυτή την διαφορά της γεωπολιτικής αξίας, την εκμεταλλεύτηκε εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στη Θράκη. Ένα άλλο στοιχείο που εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό κράτος, το ελλαδικό κράτος. Έχει, κατά την άποψή μου, έχει αναλύσει τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους και με βάση αυτές άραξε την πολιτική της και στο Κυπριακό και στη Θράκη. Και εδώ έχουμε το εξής πραγματικά απίστευτο, δηλαδή θα έπρεπε κανείς να προσπαθήσει για να πετύχει για να έχουμε τέτοια τραγικά αποτελέσματα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δηλαδή, η Τουρκία πέτυχε τα εξής αυτά τα 90 τόσα χρόνια, από το 23 μέχρι σήμερα, και μάλιστα τα πέτυχε χωρίς κανένας υπεύθυνος να καθίσει στο σκαμνί. Αυτό είναι άλλο κενό, κυρίως τους πολιτικούς. Οι στρατιωτικοί, ας πούμε, ότι κάθισαν για το έγκλημα του 68 ή για το προοδευτικό πραξικόπημα στην Κύπρο που άνοιξε την πόρτα της εισβολής. Εδώ λοιπόν πέτυχαν οι Τούρκοι το εξής απίστευτο. Καταρχάς, πέτυχαν να εισβάλλουν στην Κύπρο και να κατέχουν μέχρι σήμερα το 37% του νησιού. Επίσης, πέτυχαν το 1923 υπήρχε μια σχετική ισορροπία. 150.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, την Ήβρο και την Τένεδα, και λιγότεροι από 90.000 μουσουλμάνοι στη Θράκη. Συμφωνήσαμε, υπογράψαμε πρωτόκολλα, τα οποία προβλέπουν και τον σεβασμό. Χρησιμοποίησε η Τουρκία την αρνητική υπεροχή των Ελλήνων, το λέει μέσα ο Τάσος, πραγματικά με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το υπογραμμίζει. Χρησιμοποίησαν λοιπόν την αρνητική υπεροχή των Ελλήνων για να εξασφαλίσουν προνομιακή μεταχείριση του ελληνικού κράτους στους μουσουλμάνους της Θράκης. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενη τη γεωπολιτική αξία που σας είπα και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους, με συστηματικό τρόπο εκδίωξαν τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη να έχουμε 2.000 Έλληνες γερασμένοι στην πλειονότητά τους, και την ίδια στιγμή τους 90.000 μουσουλμάνους της Θράκης τους έχουν κάνει 120.000 και πέτυχαν ταυτόχρονα να εκτουρκίσουν σε κάποιο βαθμό, ίσως θα έλεγα και σε μεγάλο βαθμό, και τους Ρωμά και τους Πομάκους, κυρίως τους Πομάκους, υπό την ακατανόητη ανοχή του ελληνικού κράτους, με αποτέλεσμα σήμερα να η Τουρκία να μιλάει για 160.000 Τούρκους στη Θράκη. Ένα από τα αιτήματα που θα θέσουν τώρα οι μουσουλμάνοι του κυβερνώντος κόμματος βουλευτές είναι να αποδοθεί η υπηκότητα στους περίπου 50-60.000 μουσουλμάνους που την έχασαν με βάση το άρθρο 19, που αν γίνει αυτό, ο αριθμός των μουσουλμάνων στη Θράκη θα φτάσει στις 160.000. Πέτυχαν λοιπόν στην ουσία εισβολή και κατοχή, εκδίωξη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και εκτουρκισμό ή τουρκοποίηση των μουσουλμάνων της Θράκης. Ποιοι είναι οι στόχοι της Τουρκίας? Οι στόχοι της Τουρκίας είναι, καταρχάς, θέλουν να εργαλειοποιήσουν την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, να αναπτύξουν, τα λέει ο Τάσος μέσα, ένα επικοδόμημα, δηλαδή παράλληλες δομές με το ελληνικό κράτος, με αυτές του ελληνικού κράτους μέσα στην μουσουλμανική μειονότητα, που να τους επιτρέπει να έχουν στα χέρια τους τη μειονότητα ως ένα πολύτιμο γεωπολιτικό και πολιτικό εργαλείο, η Άγκυρα. Με ποιο στόχο? Πρώτον, να ασκούν πίεση στην Ελλάδα για το ζήτημα του Αιγαίου και του ενδεχομένου της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό είναι ο εφιάλτης της Τουρκίας, γι' αυτό και το κάζους μπέλι που υπάρχει και με την βούλα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995. Άρα, υπό την απειλή της απόσχησης, της κωσοβοποίησης δηλαδή της Θράκης, να αποτρέπουν την Ελλάδα, μια κυβέρνηση που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα ήθελε να επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια,
Επίσης, ένας άλλος στόχος είναι να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους μηχανισμούς και να τους επεκτείνουν στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Ρόδο και την ΚΟ με κατοίκους, Έλληνες κατοίκους, με ελληνικά διαβατήρια, όργανα και στελέχη αυτών των παρακρατικών, των παράλληλων δομών μηχανισμών που έχουν αναπτύξει τη Θράκη, να αναπτύξουν λοιπόν, να τους επεκτείνουν στην Θεσσαλονίκη, σας θυμίζω το Μπουτάρι, στην Αθήνα, στην ΚΟ και στη Ρόδο. Και ποιος είναι ο μεγάλος στόχος, και θα έλεγα εδώ να μου επιτρέψετε να πω τη λέξη κίνδυνος, ο ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα. Ο στόχος τους είναι μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς να ελέγξουν και να ελέγχουν και να ασκούν επιρροή στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που κατοικούν μέσω της μετανάστευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, και έτσι να έχουν τη δυνατότητα στην ουσία να ασκούν επιρροή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Σας θυμίζω και κλείνω ότι ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, μουσουλμάνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Θράκης, 2 μέρες, 3 μέρες μετά τις εκλογές έδωσε συνέντευξη στο πρακτορείο Ανατολού, και να μην ήθελε του την επέβαλαν ή της Αγγίρας, και λέει τα εξής: δεν αρκεί το ένα ή τα δυο τζαμιά, αργήσαμε. Θέλουμε πολλά τζαμιά στα οποία να μπορούν να κάνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι 700.000 μουσουλμάνοι της Αθήνας. Δηλαδή ήδη η Τουρκία έχει έναν εγκάθετο στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο οποίος αναγορεύει τον εαυτό του και την Τουρκία στην ουσία, κατεπέτρεψε την Τουρκία ως προστάτη των μουσουλμάνων στην Ελλάδα. Υπό αυτήν την έννοια, το γεγονός ότι επιλέξατε να παρουσιάσετε αυτό το βιβλίο, το συγκεκριμένο βιβλίο, εδώ στις Στρακομακεδόνες, το γεγονός ότι ο Τάσος έγραψε αυτό το βιβλίο για τη Θράκη, είναι πραγματικά εθνικά χρήσιμο και η διεξαγωγή της σημερινής εκδήλωσης, και φυσικά το βιβλίο του Τάσου πρέπει να είναι σε κάθε βιβλιοθήκη, γιατί πιστεύω ότι η διαχείριση αυτού του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη γνώση. Και το βιβλίο του Τάσου Λαβρέντζου μας δίνει την απαραίτητη γνώση για τον κάθε πολίτη. Οφείλουμε και πρέπει να έχουμε άποψη και να διεκδικούμε από τους πολιτικούς μας και από το ελληνικό κράτος να ασκήσουν υπεύθυνες πολιτικές για να μην καταστεί επικίνδυνο το ζήτημα της διαχείρισης της Θράκης στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Σάβα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλεντερίδη. Πραγματικά ήταν πολύ γλαφυρός ο τρόπος με τον οποίο μας οδήγησε στις σελίδες του βιβλίου. Πραγματικά ήταν εκπληκτικός. Αλλά εγώ εκείνο που θέλω να σημειώσω πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Λαβρέντζο, που εκεί πια θα έχουμε και πολλά να ρωτήσουμε, άνοιξε πολλά παράθυρα και πολύ μεγάλες πόρτες για πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε ως Ελλάδα, και θα παρακαλούσα να δεσμευτεί έτσι τώρα όπως έχει ξεκινήσει να μας ξανάρθει και άλλες φορές και να μας αναλύσει όλα αυτά που εκείνος ξέρει πολύ καλά, και καλό θα είναι να τα μάθουμε κι εμείς. Κύριε Λαβρέντζε. Να το αλλάξουμε. Θα κάνω μια προσπάθεια. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω θερμώς και τον Πρόεδρο και την Γραμματέα για την πρόσκληση που μας κάνατε. Αλλά και όλους όσους έχουν έρθει ατομικά θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, γιατί αφαιρώνουν το σημαντικότερο που έχουν στη διάθεσή τους, που είναι ο χρόνος. Ο Σάββας με αυτά που μου είπε τα έχω σημειώσει. Μπορώ να ξεκινήσω από 30 διαφορετικά σημεία. Κάθε φορά αυτό το πράγμα μου δημιουργεί. Έχω κρατήσει σημειώσεις. Θα οργανώνω την ομιλία μου καθοδόν λοιπόν, γιατί θέλω να αναφερθώ και σε ορισμένα θέματα συγκεκριμένα που είπες, συμπληρωματικά. Κατά κάποιο τρόπο έχει δώσει ένα περίγραμμα του βιβλίου, αλλά εγώ θα κάνω μια δική μου προσέγγιση. Γιατί προσπαθώ να κάνω μια ομιλία η οποία δεν θα είναι μόνο για το βιβλίο, αλλά επειδή νομίζω ότι έχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον, να μιλήσουμε συνολικά για τη Θράκη και θα έχουμε μετά και τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον πιο περίεργο τρόπο.
με αυτά που με έμαθε εμένα το βιβλίο. Ήταν πολύ διδακτική, ας το πούμε περιοδία, να το πούμε έτσι, οι παρουσιάσεις που γίνανε του βιβλίου στη Θράκη, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη, που νομίζω ότι εκεί ήταν ουσιαστικά και το απόλυτο τεστ, ας πούμε, αντοχής του βιβλίου αυτό, γιατί ήταν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι, που θα έκριναν αν το βιβλίο αυτό έχει βάθος, λέει αυτά που πραγματικά ζουν και αν τους εκφράζει. Εκεί λοιπόν εγώ χάρηκα ιδιαιτέρως, γιατί έλαβα την αποδοχή σημαντικών θρακιωτών, άτομα τα οποία αρθρογραφούν, βγάζουν έντυπα, ίσως κάποιοι από αυτούς τους ξέρετε, οι οποίοι συμμετείχαν και στις παρουσιάσεις και ήταν και ομιλητές. Αναφέρομαι ενδεικτικά σε κάποιους από αυτούς, γιατί μπορεί να είναι γνωστοί, όπως η Μελαχρινή Μαρτίδου που έχει το χρόνο της Κομωτινής, μια ιστορική εφημερίδα που ήταν στην παρουσίαση, η συντονίστρια. Ο Κώστας Οκαραίσκος, ο οποίος έχει τον αντιφωνητή, που σας τον ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, είναι ένα έντυπο γνωστό της Θράκης. Θεωρώ ότι μια από τις πιο τιμητικές κουβέντες ήταν αυτή που είπε ο Κώστας Οκαραίσκος, ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε ένα βιβλίο, μας ρωτάγανε και εμάς, δεν είχαμε ένα βιβλίο που να είναι μαζεμένα όλα τα στοιχεία για τη Θράκη, και τώρα το έχουμε. Να στο λέει αυτό κάποιος ο οποίος είναι θρακιώτης και μάλιστα ενεργός για το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να σας αποδώσει. Γενικά λοιπόν, και το αναφέρω αυτό γιατί θέλω να πω κάτι άλλο μετά, γενικά λοιπόν υπήρχε μια θερμή αποδοχή από ανθρώπους σημαντικούς, τοπικούς που ασχολούνται, που έχουν έντυπα, διαφωνικούς σταθμούς όπως ο Δημήτρης Ογκολιός στην Αλεξανδρούπολη, το ράδιο Ξάνθης, ο Τηλέμαχος Αρναούτογλου κλπ. Τι διαπίστωσα όμως. Διαπίστωσα ότι υπήρχαν και κάποια μέσα, τα οποία δεν θα τα ονομάσω, τα οποία το αισιόπισαν το βιβλίο αυτό. Χωρίς να είναι απαραίτητα μέσα τα οποία είναι, ας το πούμε, πρόσκειται στην αντίθετη ιδεολογική τοποθέτηση ή είναι μέσα ενημέρωση που πρόσκειται στο προξενείο. Ελληνικές ιστοσελίδες ή ελληνικές εφημερίδες, όπως υπήρχαν και κάποιοι λίγοι που το κακολόγησαν. Αυτό δεν με απασχόλησε γιατί νομίζω ότι είναι ένα ελληνικό φαινόμενο που μπορεί να το συναντήσει κανείς. Διαπίστωσα λοιπόν ότι ο τύπος, ο τοπικός, κάποιοι όχι όλοι, αντί να ενδιαφερθεί για ένα βιβλίο που αφορούσε τους ίδιους και που θα ήταν μια ευκαιρία οι ίδιοι να προβάλλουν τα προβλήματα της περιοχής τους και μάλιστα από κάποιον που δεν είναι θρακιώτης, και αυτό δίνει ας πούμε μια μαρτυρία αντικειμενικότητας, το παρασιώπησαν γιατί όπως κατάλαβα στη συνέχεια, ενοχλούσε κάποιους τοπικούς πολιτευτές η εμφάνιση ενός άγνωστου προσώπου για αυτούς, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για τη Θράκη. Θεώρησαν δηλαδή ότι αυτός που έρχεται εδώ ίσως κάνει μία είσοδο στα πράγματά μας και καλό είναι να μην τον προβάλλουμε τόσο. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα το ρόλο που παίζει ο τύπος τελικά. Και γιατί πολλά από αυτά τα οποία υφιστάμεθα έχουν να κάνουν με τα μέσα ενημέρωσης και πώς τελικά αυτά προβάλλουν την εικόνα που εκείνα θέλουν να προβάλλουν, είτε αποκρύπτοντας ένα μέρος της πραγματικότητας, είτε παραμορφώνοντας. Και γι' αυτό σε πολλά ζητήματα, ίσως και ο ελληνικός λαός δεν είναι τόσο υπεύθυνος όσο νομίζουμε, γιατί οι επιλογές που του δίνουν κάθε φορά είναι συγκεκριμένες και προκαθορισμένες. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι το να γράψει κάποιος ένα βιβλίο και να βγει μπροστά να το παρουσιάσει, ήταν μια πράξη ουσιαστικά ελευθερίας. Δεν το είχα αντιληφθεί έτσι όταν το έγραφε. Δηλαδή ουσιαστικά φεύγεις από αυτά τα κανάλια που σε φιλτράρουν, εμφανίζεσαι προς το κοινό με ένα γραπτό κείμενο και προσπαθείς να απευθυνθείς απευθείας στους ανθρώπους, δίνοντάς τους στοιχεία, δίνοντάς τους δεδομένα, ώστε να κρίνουν και οι ίδιοι. Εκεί δεν μπορεί να σε φιλτράρει κανένας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι συγκεντρώσεις όπως οι σημερινές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Θεωρώ ότι αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι και το μεγάλο δίδαγμα που πρέπει να πάρουμε από την οικονομική κρίση στην οποία ζούμε, ότι πρέπει όλοι μας να γίνουμε άμεσα ενδιαφερόμενοι για τα ζητήματα. Να τα μάθουμε, να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και τι θα πρέπει να γίνει, ώστε να μπορούμε να κρίνουμε και τους ανθρώπους που εμφανίζονται στην πολιτική και προτείνουν διάφορα πράγματα κάθε φορά. Θεωρώ λοιπόν ότι το μεγάλο δίδαγμα και για μένα, και νομίζω αυτό θέλω να το μεταβιβάσω, είναι η αξία της ατομικής κινητοποίησης. Όταν το έγραφα, εγώ δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα πάρει αυτή την έκταση, ότι θα συναντήσω ακροατήρια. Και βλέπω ότι έχει πάρει έναν δρόμο αρκετά σημαντικό. Τώρα,
Θα ήθελα να πω, γιατί τα έχω σημειώσει, θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο αποσπασματικός εδώ, γιατί δεν θέλω να χάσω την επαφή με τον Σάβα. Σάβα, μια μικρή διόρθωση για το θέμα της ελληνικής μειονότητας, και δεν το λέω τυχαία ελληνικής, δεν είναι ορθόδοξη και μουσουλμανική. Στην Κωνσταντινούπολη είχαμε ελληνική μειονότητα. Ήτανε 280.000. 280. 279 για την ακρίβεια. Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν, απλώς ζητήθηκε να υπάρχει ισότητα αριθμητική μεταξύ των δύο μειονοτήτων και τελικά έμειναν γύρω στους 111. Να μην ξεχνάμε ότι η Κωνσταντινούπολη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα εξακολουθούσε να είναι το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό ελληνικό αστικό κέντρο. Πιο σημαντικό και από την Αθήνα. Πολύ πιο σημαντικό. Και με μια μειονότητα η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί. Και δεν το λέω τώρα εγώ για λόγους, ας πούμε, ρατσιστικούς αυτό, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης ήταν μια αγροτική κατά βάση μειονότητα, με λίγους μεγαλογεωκτήμονες οι οποίοι με την ανταλλαγή έφυγαν. Και από την άλλη μεριά έχουμε τη μεγάλη ελληνική, την ιστορική ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, με θεσμούς, με σχολεία όπως η μεγάλη του γένους σχολή, με τον έλεγχο περίπου του 1/5 της οικονομίας της πόλης, με ιστορικές βιομηχανίες, σοκολατοποίησης, γιατί είχαν την, σε αυτό ειδικά το τομέα ειδικευόντουσαν οι Έλληνες. Και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, μια πολύ σημαντική, λοιπόν, αστική, μορφωμένη και πλούσια μειονότητα, της οποίας τα δικαιώματα, τα αστικά, τα μορφωτικά, τα πολιτικά, καταπατήθηκαν συστηματικά. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε αποδεχτεί ως γεγονός τετελεσμένο. Γι' αυτό και κάπου γράφω μέσα στο βιβλίο, γιατί το βιβλίο δεν έχει σκοπό να κινδυνολογήσει, αλλά να προβληματίσει παραθέτοντας τα γεγονότα μόνο. Κάπου λοιπόν γράφω μέσα στο βιβλίο ότι η απόσταση από το αδιανόητο μέχρι τη συντελεσμένη καταστροφή μπορεί να γίνει πάρα πολύ μικρή αν επί χρόνια ακολουθούμε μια αποσπασματική πολιτική όπως συμβαίνει στη Θράκη. Όπως λοιπόν θα μας φαινόταν αδιανόητο κάποτε αυτή η μειονότητα των 300.000 να έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί εντελώς σήμερα, έτσι λοιπόν ας μην μας φανούν αδιανόητες άλλες εξελίξεις, εάν αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η Θράκη στο μετέχνιο». Γιατί μέσα από τα στοιχεία που δείχνω, που γράφω, θέλω να δείξω ότι χτίζονται σιγά σιγά οι προϋποθέσεις και είμαστε ακριβώς σε αυτό το μετέχμιο που αν αφήσουμε τα πράγματα για 10 με 15 χρόνια ακόμα, οι εξελίξεις θα μας έχουν ξεπεράσει. Θα βρεθούμε πάλι προκαταστροφών και προεκπλήξεων και θα οδηρώμαστε πάλι εκ των υστέρων. Για τους πολιτικούς μας που δεν έκαναν τίποτα, για αυτά που ξαφνικά καταλάβαμε και δεν τα είχαμε πάρει χαμπάρι τόσο καιρό και όλα τα σχετικά. Και εδώ είναι και λίγο η δική μας ατομική ευθύνη απέναντι στα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και δίνω ένα γνωστικό υλικό. Δεν είναι σκοπός τόσο το βιβλίο, δεν είναι ιστορικό, δεν έχει σκοπό να εξιστορήσει. Αυτό το κάνω για λόγους καθαρά λειτουργικούς. Δηλαδή παραθέτω τα γεγονότα ώστε ο αναγνώστης να συλλέξει στο πρώτο μέρος όλα τα δεδομένα που χρειάζεται για να καταλάβει τι συμβαίνει εκεί πέρα και πόσο μεθοδικά λειτουργεί η τουρκική πολιτική και πώς χτίζει αυτές τις προϋποθέσεις. Θα κάνω πάλι μια παρέκβαση. Σε όλο το βιβλίο χρησιμοποιώ τον όρο όχι ελληνική αλλά ελλαδική Θράκη για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι ο όρος δυτική Θράκη είναι λανθασμένος.